Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Βαγκαλώτου. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. Όσο απομένει ακόμα και καλή ξεκούραση, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι από τις πιο εξουθενωτικές περίοδους όλη αυτή. Ήταν μια διπλή προεκλογική περίοδος, σίγουρα πολύ κουραστική, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά δημιουργική. Φτάνει πια στο τέλος της. Είχα την ευκαιρία σήμερα να κάνω την τελευταία μου μικρή περιοδία στο Παλιοφάλιρο. Αύριο το βράδυ έχουμε την τελική μας συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις 12 θα σβήσουν τα φώτα της προεκλογικής περίοδου και επίσημα. Εμείς θα περάσουμε χρόνο με τις οικογένειές μας και μετά η ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου περνάει στους πολίτες όπως αρμόζει σε μια όριμη δημοκρατία. Για να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό, είχατε μια συνάντηση πριν από λίγη ώρα με τον Ομπάμα, ναι. Που είναι, νομίζω χωρίς αμφιβολία, για όλους μας μια εμβληματική, ναι, προσωπικότητα. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, είχα την ευκαιρία να έχω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος εξάλλου θέλω να σας θυμίσω ότι έπαιξε και έναν καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Ήταν αυτός ο οποίος πίεζε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην εγκαταλείψουν τότε την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Τώρα είναι ένας πολύ ενεργός. Μιλάμε τώρα ενεργός, για το 2012, ναι, την περίοδο των σκληρών ετών του 2012, αλλά και το. Αλλά είχε ρόλο και το 2015. Είναι ένας πολύ ενεργός πολίτης, όπως συμβαίνει συνήθως και με τους θεούς πρόεδρους των ΗΠΑ και φυσικά ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ευρία γνώση. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική συζήτηση. Τον απασχολούν πολύ ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία με ενδιαφέρουν και εμένα πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα είναι το επόμενο αντικείμενο που θα πρέπει να συμβρεθούμε και να σκεφτούμε πολύ, θα έλεγα, έξυπνα για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ένα εργαλείο προόδου και όχι ένα εργαλείο τελικά υπονόμευσης της ίδιας της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Ίσως είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που η ανθρωπότητα έχει. Δυστυχώς είναι ένα θέμα για το οποίο δεν συζητήσαμε αρκετά στην προεκλογική περίοδο. Εγώ ετοιμάζω μετά τις εκλογές, αμέσως εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, μια υψηλού επίπεδου συμβουλευτική επιτροπή, η οποία θα μπορεί να εισφέρει σκέψεις για τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το καινούριο κόσμο ο οποίος ανοίγεται και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης. Λέω ότι χώρες όπως η Ιταλία, για παράδειγμα, ήδη έχουν βρεθεί προδηλημάτων, έχουν πάρει και κάποιες πρώτες αποφάσεις. Θα έλεγα περισσότερο αντίδραση είναι ή ό,τι άλλο. Άρα περιμένουμε αυτή την επιτροπή με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, ανθρώπους στον χώρο της τεχνολογίας, κυρίως εκτός Ελλάδος αλλά και εντός Ελλάδος, που δραστηριοποιούνται πολύ έντονα στον χώρο αυτό. Μιλάμε για μια επανάσταση η οποία θα αλλάξει τα πάντα. Όπως σας είπα, μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευθύνες των κυβερνήσεων να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και θα έλεγα και να ελέγξουν αυτό το εργαλείο με ένα τέτοιο τρόπο που τελικά θα είναι προς όφελος των πολιτών. Λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ λίγο πριν τις εκλογές, θα προσπαθήσω να επικεντρώσω σε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Το είχαμε κάνει και στη συνέντευξη πριν τις προηγούμενες εκλογές, αλλά τώρα πια είναι μπροστά μας η διακυβέρνηση. Δεν θα σας βάλω στη συζήτηση ποσοστών ή όποιας άλλης κατάστασης. Θα πω μόνο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα έχετε μια αυτοδυναμία. Άδεια είναι η κάλπη, την Κυριακή το βράδυ θα το ξέρουμε. Αλλά με την υπόθεση εργασίας ότι θα είστε κυβέρνηση και αυτοδύναμη, θέλω πρώτα απ' όλα να συνοψίσουμε αυξήσεις. Για να αρχίσουμε από την οικονομία. Τι έχουν να περιμένουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης, γιατί δεν αποφασίζετε εσείς, και τι έχουν να περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι μισθολογικά για την επόμενη τετραετία. Καταρχάς, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί και ότι ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη της Κυριακής είναι ο εφησυχασμός και αυτή η αίσθηση ότι το αποτέλεσμα έχει προεξοφληθεί. Τίποτα απολύτως δεν έχει προεξοφληθεί. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου μας δίνει μια πολύ καλή ένδειξη το πώς σκέφτεται η κοινωνία να τοποθετηθεί πολιτικά και στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Αλλά προφανώς οι πολίτες πρέπει να πάνε να ξαναψηφίσουν και θα χαρώ πολύ αν η συμμετοχή είναι και αυξημένη σε σχέση με αυτήν η οποία ήταν την 21η Μαΐου. Άρα και εγώ προφανώς βλέπω τις δημοσκοπήσεις και οφείλω να ετοιμάζομαι για αυτό το ενδεχόμενο και είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά θα εξακολουθώ να επιμένω στην ανάγκη να κρατάμε χαμηλά τους τόνους, να μην υπάρχει καμία προεξόφληση εκλογικού αποτελέσματος. Παρακολουθώ πάντα με πολύ ενδιαφέρον και τα ρεπορτάζ σας και
την ανάγκη των δημοσιογράφων να σχηματίσουν ήδη την επόμενη κυβέρνηση. Η κυρία Κοραή την έχει ανακοινώσει. Ναι, την έχει ανακοινώσει πολλές φορές η κυρία Κοραή, με πολλές βέβαια αλλαγές στις. Έχω το βάσιμο φόβο ότι θα πέσει μέσα, αλλά στις πληροφορίες της. Αλλά για μένα το έχω πει πολλές φορές. Κράτη αυτή τη στιγμή, κράτη από αυτούς ή αυτές που προεξοφλούν υπουργική θέση. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει είναι ο σεβασμός στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Όπως σας είπα, κάποια στιγμή σταματάει η προεκλογική περίοδος. Τα έχουμε δώσει όλα, τα έχω δώσει προσωπικά όλα. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω ακριβώς και να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο ερώτημά σας, το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο, γιατί για μένα η αύξηση των μισθών αποτελεί τον κεντρικό πολιτικό στόχο. Και θα έλεγα και το προσωπικό μέτρο με το οποίο θέλω να κρίνω την επιτυχία μιας δεύτερης θητείας, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες. Και για εμάς τους πολίτες, κύριε Πρόεδρε, γιατί τα οικονομικά είναι πάντα προφανώς. Και αναγνωρίζω πρώτος ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί, ειδικά για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλει κανείς πέρα, ειδικά αν δεν έχει δικό του σπίτι. Επομένως, γιατί λέμε εμείς ότι μπορεί ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ και πόσο το πετύχουμε αυτό, διότι προφανώς αυτό δεν καθορίζεται με υπουργική απόφαση ή με κανένα νόμο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από πολλές ιδιωτικές επενδύσεις, μέσα από τη μείωση της ανεργίας, μέσα από την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης του ίδιου του εργαζόμενου. Ακούω συχνά επιχειρηματίες που μου παραπονιούνται, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Τους λέω, συμπάσχω μαζί σας, αλλά πληρώστε παραπάνω και θα βρείτε. Και αυτό γίνεται ήδη στην αγορά, άμα κάνετε σε πολλούς κλάδους. Γίνεται ήδη, γι' αυτό και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί, και αυτά είναι στοιχεία της Ελστάτ, από τα 1.040 στα 1.200 ευρώ. Θεωρώ, λοιπόν, οι επιχειρηματίες βέβαια σας λένε πόσο τους πνίγουν τα δάνεια με την αύξηση των επιτοκίων που αυτή. Ναι, θα έρθω και σε αυτό, αλλά οι επιχειρήσεις έχουν βοηθηθεί πολύ από την κυβέρνηση με μείωση της φορολογίας εισοδήματος, με μείωση της φορολογίας στα μερίσματα, με πολλά καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, με την επιστρεπτέα προκαταβολή κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ήμουνα σήμερα σε μια περιοδία, τελευταία περιοδία, όπως σας είπα, στο Φάληρο. Η αγορά έτσι σε καλή διάθεση. Θα έλεγα όλα αυτά τα μαγαζιά επέζησαν και μπορούν σήμερα να κάνουν τζίρους ακριβώς επειδή στηρίχθηκαν από την κυβέρνηση. Άρα θεωρώ ότι ο συνδυασμός της μείωσης της ανεργίας, των επενδύσεων, αλλά θα έλεγα και της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων με καινούριους όρους, μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους. Αν δείτε τι έγινε στον κλάδο του τουρισμού, παραδείγματος χάρη, ή στην κλαδική σύμβαση του επιστημισμού, βλέπετε απολαυές υψηλότερες, σημαντικά υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό. Για τον κατώτατο τώρα, που αποτελεί αντικείμενο κυβερνητικής ρύθμισης, εκεί επειδή το κάναμε μια φορά, πήγαμε από τα 650 στα 780 ευρώ, ναι, είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο κατώτατος μπορεί να φτάσει στα 950 ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Συντάξεις. Συντάξεις. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια σχεδόν 8%. Ονομαστική αύξηση, αύξηση στον λογαριασμό είδαν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν προσωπική διαφορά. Οι αυξήσεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Πόσο θα είναι. Οι συντάξεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται ανάλογα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Γιατί η ανάπτυξη έχει σημασία για τον συνταξιούχο. Όσο μεγαλύτερη η ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερη και η αύξηση που θα πάρει. Άρα, λέω για παράδειγμα, εντός του 24. Του επόμενου έτους θα δουν οι συντάξεις. Βεβαίως. Θα δουν, όχι μόνο θα δουν και νέα αύξηση, αλλά θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε και εκείνους τους συνταξιούχους, ειδικά τους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν πέσει θύμα της προσωπικής διαφοράς. Όπως το κάναμε μια φορά έκτακτα, ήδη με 200 έως 300 ευρώ. Και κάποτε πρέπει να καταργηθεί κιόλας. Θα σβήσει η προσωπική διαφορά όσο αυξάνονται οι συντάξεις. Αλλά εγώ έχω δεσμευθεί ότι θα εξακολουθούμε να είμαστε κοντά, ειδικά στους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είδαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και επειδή εκτιμώ, κύριε Βαγγελάτο, ότι η οικονομία θα πάει καλά και φέτος, και επειδή έχουμε αποδείξει ότι τελικά προτιμούμε να ξεπερνάμε τους στόχους μας και όχι να υπολοιπόμαστε αυτόν, εκτιμώ ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε πάλι μια δυνατότητα για δεύτερη φορά μέσα στο έτος να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των συνταξιούχων. Κομμάτι φόρων. Θέλω να μας πείτε ξανά, τώρα πριν την κάλπη, εάν θα περιμένουμε κάπου αύξηση φορολογίας ή όχι. Και μια απάντηση στην κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση για τους έμεσους φόρους, οι οποίοι προφανώς έχουν αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης των τιμών. Καμία αύξηση φόρων, περαιτέρω μειώσεις φόρων,
θα περιμένουν οι πολίτες. Έχω δεσμευθεί για τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, καθώς θα βελτιώνεται και η φορολογική συμμόρφωση, γιατί το ζήτημα της φοροδιαφυγής είναι σημαντικό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην ρίζα του. Και από εκεί και πέρα έχουμε δεσμευθεί για την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Και οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και με ρωτήσατε, θα ξεκινήσουν από την αύξηση του οικογενειακού επιδόματος για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν παιδί. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά θα δει αμέσως από 1η-1η του 24, ανεξαρτήτως του τι άλλο θα κάνουμε στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση 50 ευρώ. Άρα, καμία αύξηση φόρων, περαιτέρω μειώσεις φόρων θα περιμένουν οι πολίτες. Και ναι, στόχος μου είναι προς το τέλος της τετραετίας, το δεύτερο μισό, να μπορούμε να εξετάσουμε πια μόνιμες μειώσεις στον φόρο προστιθέμενης αξίας. Διότι αυτό το οποίο εισηγείται σήμερα για την πολίτευση, την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, δεν την υποκρίνω. Έχω εξηγήσει γιατί. Διότι πιστεύω ότι δεν θα περούσε καθόλου στην τελική τιμή. Αυτό δοκίμασαν και άλλες χώρες και απέτυχαν. Θα στηρίζαμε ουσιαστικά την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά όχι τον τελικό καταναλωτή. Και μετά θα ήμασταν αντιμέτωποι με το πρόβλημα ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτή η μείωση να την καταργήσουμε για να ξανααυξηθούν οι τιμές τότε. Άρα προτιμώ να στοχεύω προς το τέλος της τετραετίας σε πιο μόνιμες μειώσεις του ΦΠΑ και πιστεύω ότι εφόσον η οικονομία εξακολουθεί να αποδίδει όσο καλά περιμένω ότι θα πάει, ότι αυτός είναι ένας στόχος πια ο οποίος θα είναι εφικτός. Αλλά τονίζω, μιλάμε για το δεύτερο μισό της επόμενης τετραετίας. Κομμάτι προσλήψεων. Επικεντρώνω στην υγεία, αλλά το θέτω και γενικότερα. Επειδή πάλι αυτή την προεκλογική περίοδο έγινε κουβέντα, δεχτήκατε και την κριτική ότι τελικά αυτές, ας πούμε, οι 10.000 προσλήψεις στην υγεία δεν είναι παραπάνω προσλήψεις, αλλά είναι στο πλαίσιο αυτού που ορίζει το μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Από πού θα δούμε λιγότερους υπαλλήλους, πού δηλαδή κάποιοι θα βγουν στη σύνταξη και δεν θα τους αντικαταστήσετε για να πάρετε τους περισσότερους στην υγεία? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό προσλήψεων και οφείλουμε να τον κάνουμε σε βάθος τριετίας. Και ο σκοπός μας είναι σταδιακά να αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζόμενων στην υγεία, γιατί και εκεί θα υπάρχουν αποχωρήσεις και άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε ουσιαστικά από τον κανόνα του ένα προς ένα. Όλοι αναγνωρίζουν όμως ότι στην υγεία πρέπει να γίνουν και παραπάνω μόνιμες προσλήψεις, όπως γίνονται ήδη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν προκηρύξεις οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραδείγματος χάρη για νοσηλευτές, γιατί έχουμε ελλείψεις ειδικά στον χώρο των νοσηλευτών. Να σας πω όμως και κάτι ακόμα για τις προσλήψεις, γιατί με προβληματίζει πολύ. Και αυτό έχει να κάνει με την ταχύτητα με την οποία γίνονται οι προσλήψεις. Και εσείς έχετε κάνει πολλές φορές πολλά ρεπορτάζ που αναδεικνύουν ότι ναι, μεν το ΑΣΕΠ είναι ένας αξιοκρατικός και αντικειμενικός μηχανισμός προσλήψεων, όμως οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγάλες. Για μένα λοιπόν μια βασική διορθωτική μεταρρύθμιση και μια αποστολή για τον επόμενο, την επόμενη Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης Εσωτερικών θα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία των... Είναι προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ ή αλλαγή λειτουργίας? Όχι, δεν μιλάμε για αλλαγή λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Δεν μιλάμε για προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερη ταχύτητα από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία πρόσληψης μέχρι τη στιγμή που κάποιος θα πιάσει. Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο, κάποιο μήνυμα? Θα το εξετάσουμε. Έχουμε ήδη κάνει μια δουλειά να χαρτογραφήσουμε τη διαδικασία. Έχουμε επίσης και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά, οριζόντιους διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται. Έγινε ήδη ο μεγάλος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ τον Μάρτιο, το οποίο μας δημιουργεί μια δεξαμενή υποψηφίων. Μιλάμε τώρα για τις γενικές προσλήψεις που θα γίνουν. Προφανώς, όταν μιλάμε για πιο εξειδικευμένο προσωπικό, αυτό δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά, παραδείγματος χάρη, για διοικητικούς υπαλλήλους θα μπορούμε να προτρέξουμε στην μεγάλη δεξαμενή του ΑΣΕΠ και με αυτόν τον τρόπο να επιταχύνουμε και τους χρόνους προσλήψεων. Αλλά βέβαια, τονίζω, είναι πολύ σημαντικές οι προσλήψεις για την υγεία. Δεν είναι όμως η μόνη πολιτική την οποία έχουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι και να δώσουμε εργασιακή ασφάλεια σε ανθρώπους οι οποίοι παρήχαν τις υπηρεσίες τους χωρίς να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και να είμαστε σίγουροι ότι προσλαμβάνουμε το σωστό άνθρωπο στη σωστή θέση. Από εκεί και πέρα όμως για την υγεία, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου το θέτουν συνέχεια οι πολίτες, όπως έχω πει, είναι για μένα ένα μεγάλο, ένα προσωπικό στοίχημα το νέο ΕΣΥ. Έχω κουραστεί να απαντάω σε fake news περί ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ και έχω εξηγήσει γιατί η συνεργασία του ΕΣΥ με τον ιδιωτικό τομέα, από τη στιγμή που είναι δωρεάν για τον ασθενή, είναι τελικά προς όφελος του πολίτη. Παραδείγματος χάρη, αν θα πάει να κάνει μια μαστογραφία μια γυναίκα σε ένα ιδιωτικό κέντρο, δωρεάν θα την κάνει, αλλά θα την κάνει σε ένα ιδιωτικό κέντρο. Ή έχετε δει ίσως ότι έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ράτζων στην Αττική τους τελευταίους μήνες.
spot το πετύχαμε αυτό πάλι με συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο πολίτης ο οποίος θα πάει στο νοσοκομείο και δεν θέλει να βρεθεί σε ένα ράντζο, αν βρεθεί εκείνη τη στιγμή σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο χωρίς να πληρώσει, πιστεύω ότι θα είναι ικανοποιημένος. Και αυτό σίγουρα δεν συνιστά σε καμία περίπτωση ιδιωτικοποίηση της υγείας. Εμένα σε αυτά τα λίγο πιο καθημερινά, το ξαναλέω, είμαστε λίγο πριν τις εκλογές, άρα όλοι πρέπει να έχουν μια καθαρή εικόνα του τι έρχεται. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Νομίζω είμαστε εμείς και η Αλβανία μόνο οι χώρες που δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, έτσι. Τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, καταρχάς για να ανοίξει αυτή η συζήτηση πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος και αυτό χρειάζεται δύο βουλές, άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρόκειται να γίνει άμεσα μέσα στα επόμενα χρόνια. Όμως πρόθεσή μου είναι στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα ξεκινήσει το 2025, να θέσω και ζήτημα της αλλαγής του άρθρου 16 και κατάργησης πια του μονοπωλίου του κράτους στην τριτοβάθμια. Με ποια μορφή, τη μορφή των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή αυτών των μη κερδοσκοπικών? Τα πανεπιστήμια μπορούν να είναι και ιδιωτικά, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος του κράτους. Δεν θέλω πανεπιστήμια τα οποία να είναι κατόνομα πανεπιστήμια και να μην έχουν αυστηρές προδιαγραφές. Άρα σε αυτό θα επιμείνω πολύ. Αν πρόκειται να αποκτήσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας, όπως έχουν όλες οι χώρες, αυτά τα πανεπιστήμια θα έχουν υψηλές προδιαγραφές. Μέχρι που να φτάσουμε εκεί όμως, όλη μου η έμφαση, κύριε Βαγγελάτε, είναι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο στηρίχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και όταν στηρίχθηκε μέσα από έναν νόμο πλαίσιο, απελευθερώθηκαν τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται περισσότερο με τον ιδιωτικό τομέα, να μπορούν να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην κατάρτιση των προγραμμάτων τους. Το εσωτερικό Εράσμους, ένας φοιτητής να μπορεί να φεύγει από το τμήμα του και να πηγαίνει σε ένα άλλο τμήμα για ένα εξάμηνο, για να έχει περισσότερες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Το γεγονός ότι καταφέραμε και βγάλαμε ουσιαστικά τους μπαχαλάκηδες από τα πανεπιστήμια και το πρόβλημα της βίας δεν είναι πια αυτό το οποίο ήταν πριν από 4 χρόνια. Το γεγονός ότι στηρίζουμε τα πανεπιστήμια και δημιουργούμε καινούργιες φοιτητικές εστίες μέσα από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα πανεπιστήμια σήμερα, τα δημόσια πανεπιστήμια και ξέρετε πολλά πανεπιστήμια της περιφέρειας που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, πρωταγωνιστούν στις σχέσεις που έχουν αναπτύξει με ξένα ιδρύματα, ξενόγλωσσα προγράμματα. Ιατρική, να σας πω, Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ξενόγλωσσο πρόγραμμα ιατρικής, το οποίο το χρεώνει, για προφανώς για φοιτητές από το εξωτερικό, γιατί ο Έλληνας έχει δωρεάν πρόσβαση στην παιδεία. Και γίνεται, η Ελλάδα αρχίζει να γίνεται κέντρο εκπαίδευσης. Από το να εξάγουμε φοιτητές, δηλαδή, έχει έρθει η ώρα να μπορούμε εμείς να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Μα αυτό που λέτε, μακάρι, γίνεται ήδη από τα δημόσια πανεπιστήμια. Άρα, μέχρι να φτάσουμε να συζητήσουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα έρθει και η ώρα του να δώσουμε την έμφαση στο καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και σε κάτι ακόμα που θα μας απασχολήσει πολύ την επόμενη τετραετία. Στην καλή τεχνική εκπαίδευση. Από τα επαγγελματικά μας λύκεια μέχρι την τεχνική εκπαίδευση, μέχρι τα δημόσια ΙΕΚ, δεν θα πάνε όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Η αγορά αναζητά σήμερα αγωνιωδώς καλούς τεχνίτες με πολύ καλές απολαβές και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία, εφόσον ακολουθήσουν αυτήν την επαγγελματική διαδρομή, πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν πρόσβαση σε καλές τεχνικές σπουδές, με καλή πιστοποίηση και με πολύ καλή προοπτική εργασία την επόμενη μέρα. Νερό. Ο κύριος Τσίπρας επέμενε πριν από 3 ημέρες ότι παρότι έχετε πει για την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΔ, ότι ένα από τα πρώτα 3 νομοσχέδια θα περιλαμβάνει το να γυρίσουν πάλι στο δημόσιο, ότι θα την ιδιωτικοποιήσετε μετοχοποιώντας την και πολλώντας ένα μέρος των μετοχών σε ιδιώτες. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο? Καμία τέτοια περίπτωση. Εξάλλου γιατί δεν το έκανα 4 χρόνια. Θέλω να θυμίσω ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΔ περιήλθαν στο υπερταμείο με σκοπό ακριβώς την ιδιωτικοποίησή τους από τον κύριο Τσίπρα. Το 2017, άρα είναι ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να κατηγορεί εμάς για μια τέτοια πρόθεση, όταν αυτός ουσιαστικά έβαλε τις δύο αυτές εταιρείες στο υπερταμείο. Όμως, επειδή υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία πρέπει να ευθυγραμμιστούμε, αλλά επειδή και αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι το νερό δεν είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να περιέλθει στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, μία από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης θα είναι να αποσπάσει ουσιαστικά τις εταιρείες αυτές και να τις επιστρέψει στον έλεγχο του κράτους, προκειμένου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει πια και την εποπτεία του νερού. Και όταν θα γίνει αυτό, φαντάζομαι ότι θα κλείσει και ουσιαστικά αυτή η συζήτηση. Δεν περιμένω ο κ. Τσίπρας να μας ζητήσει συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πολίτες νομίζω ξέρουν και ζυγίζουν την αξιοπιστία και τη δικιά μου και του κ. Τσίπρα όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Διάρθρωση κυβέρνησης.
Δεν θα μπω στο αφέλες ερώτημα των προσώπων. Αλλά θέλω να ζητήσω να μας πείτε πώς θα είναι η επόμενη κυβέρνηση ως προς τις διαρθρωτικές αλλαγές. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και οφείλετε να μας το πείτε. Ενώ δηλαδή έχετε ήδη πει για ένα Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων. Yeah. Είχαμε ακούσει παλαιότερα ένα σχεδιασμό για πιθανό χωρισμό υποδομών του Υπουργείου αυτού του μεγάλου ή ακόμα και των κοινωνικών ασφαλίσεων που ίσως εκεί είναι το κομμάτι με την οικογένεια. Ποιες θα είναι οι αλλαγές στην καινούργια κυβέρνηση? Έχω μιλήσει για την ανάγκη δημιουργίας ενός καινούργιου Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ουσιαστικά αποσπώντας ένα κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας, έτσι ώστε το πολύ σημαντικό αυτό αντικείμενο πολιτικής να έχει έναν ιδιοκτήτη σε επίπεδο Υπουργού. Είναι ήδη σχεδιασμένο και έτοιμο το Υπουργείο, γιατί όπως ξέρετε, σε περίπτωση που μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, αυτά τα προοδευτικά διατάγματα πρέπει να εκδοθούν άμεσα, γιατί η κυβέρνηση ορκίζεται πολύ γρήγορα. Επίσης, πιστεύω ότι το Αυτό έχετε πει ότι θα ορκίζετε την κυβέρνηση την Τρίτη, αν ισχύει. Πρέπει να σας πω ότι... Θα το πάτε τόσο γρήγορα, θέλω να πω. Τόσο γρήγορα. Εμείς, ξέρετε, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα προεδρικά συστήματα, τα οποία συνήθως δίνουν κάποιους μήνες προετοιμασίας στον νέο πρόεδρο, στην Ελλάδα το κοινοβουλευτικό σύστημα επιτάσσει η κυβέρνηση να ορκίζεται αμέσως. Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή, δεν είναι ζήτημα τη στιγμή που υπάρχει η δεδηλωμένη και η κοινωνική πλειοψηφία. Οι κυβερνήσεις ορίζονται αμέσως. Και σας λέω, για μένα δεν είναι ένδειξη αλαζονίας, αλλά καλής προετοιμασίας να είμαι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρει τα μαθήματα από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Ξέρουμε τι θέλουμε να βελτιώσουμε. Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμός σε επίπεδο Πρωθυπουργικού Γραφείου, κυρίως για τις οριζόντιες αυτές πολιτικές. Πάμε λοιπόν τώρα εκτός από το Υπουργείο των Οικογενειακών Υποθέσεων. Άλλες δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το Υπουργείο Αθλητισμού θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Παιδείας και πιστεύω ότι πρέπει να είναι σε επίπεδο αναπληρωτή υπουργού, διότι είναι ένα τελείως αυτοτελές αντικείμενο και ο αθλητισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και από εκεί πέρα θα υπάρχουν μια σειρά από επιμέρους. Το μεταφορών υποδομών θα μείνει ως έχει. Το Υπουργείο θα μείνει ως έχει. Απλά με ένα αυτοτελές χαρτοφυλάκιο μεταφορών. Είναι πολύ, πολύ συμβατές αυτές οι έννοιες και δεν θέλω να δημιουργήσω, ξέρετε, και ένα πληθωρισμό καινούριων υπουργείων, διότι και αυτό έχει μια δυσκολία. Εμείς φτιάξαμε κάποια καινούργια υπουργεία, τα οποία πιστεύω ότι απέδωσαν Υπουργείο ουσιαστικά ψηφιακής πολιτικής. Το δημιουργήθηκε, σας θυμίζω, αμέσως όταν αναλάβαμε τα πράγματα του 2019. Πιστεύω ότι απέδειξε ότι είναι ένα Υπουργείο το οποίο έχει τεράστια χρησιμότητα. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, βλέπετε πόσο κρίσιμο είναι, ειδικά τώρα που τα ζητήματα της μετανάστευσης έχουν ξαναέρθει στο προσκήνιο. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όλα αυτά είναι υπουργεία τα οποία στήθηκαν ουσιαστικά από το μηδέν, μικρά υπουργεία. Αλλά επειδή μπορέσαμε και τα στήσαμε από το μηδέν, δημιουργήσαμε δομές οι οποίες να μην είναι δέσμιες, θα έλεγα, παλιών γραφειοκρατικών αγγελώσεων. Κατανοητό, ποιος έχει ασχοληθεί. Άρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα καλώς χώρων των πραγμάτων από Δευτέρα. Μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής περίοδου αναλώθηκε σε αυτή τη συζήτηση γύρω από το τι έγινε με τη μουσουλμανική μειονότητα και την δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου. Επειδή έχει εξαντληθεί το θέμα, έχετε πει πάρα πολλά, θέλω να εστιάσω στο αν η χώρα έπρεπε να κάνει διάβημα στην Τουρκία. Άπαξ και υπήρχε τόσο ευθεία, σχεδόν προκλητική, καταλαβαίνω, παρέμβαση. Γιατί δεν κάναμε ένα διάβημα? Το θέμα θα τεθεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, εφόσον με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός στις εκλογές της Κυριακής. Θα μιλήσω για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η παρέμβαση στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας είναι αδιανόητη. Ειδικά με την έκταση και με την ένταση που έγινε σε αυτές τις εκλογές. Και επειδή το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, θέλω να σας θυμίσω και το είχατε αναδείξει κι εσείς, όχι με δικιά μας πρωτοβουλία. Να το τονίσω αυτό. Ήρθε με πρωτοβουλία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πρώτα μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για τις στενές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο. Και λυπάμαι που το ζήτημα αυτό δεν έκλεισε με τον πιο αυτονόητο τρόπο, που δεν θα ήταν άλλος από το να κάνουν μια πολύ απλή δήλωση ότι σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης και ότι εκπροσωπούν ουσιαστικά τη μουσουλμανική μειονότητα. Επέλεξαν να μην το κάνουν. Είναι κίνδυνος αυτός την επόμενη μέρα. Ελπίζω να διαψευστώ. Το εύχομαι πραγματικά, αλλά το δικό μου μήνυμα δεν ήταν τόσο στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας σας κάνει ότι νομίζει ότι τον φωτίσει ο Θεός. Το δικό μου μήνυμα και ο λόγος για τον οποίο μίλησα δημόσια το θέμα αυτό ήταν ακριβώς προς την Τουρκία. Ότι εδώ διαπιστώθηκε μια παρέμβαση αρκετά έντονη σε εσωτερικά μέσα άλλες χώρες και αυτό πρέπει να σταματήσει. Πάτε τη Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο. Είναι δική μου εκτίμηση. Όσο και αν
προσπαθήσετε να κρατήσετε ένα μεγάλο μέτωπο, μοιάζει περίπου αδύνατο να μπορέσετε να καλύψετε από τη δεξιά μέχρι αρκετά μέσα στο κέντρο. Στην πολιτική γεωγραφία εννοώ. Επειδή μοιάζει να έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση κέντρο-αριστερά, μήπως δημιουργήσετε ένα κενό δεξιότερά σας και μήπως βρεθούμε να έχουμε ένα σκηνικό Γαλλίας, μια ή έναν Λεπέν? Απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια ακροδεξιά στην Ελλάδα η οποία να έχει συγκροτημένη πολιτική έκφραση. Ούτε τώρα εκτιμώ ότι θα συμβεί αυτό. Και δεν είμαι και σίγουρος όλα αυτά τα κόμματα και τα κομματίδια τα οποία έχουν εμφανιστεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας τελικά τι διαδρομή θα έχουν και πόσο θα αντέξουν στον χρόνο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και πιστεύω ότι οι πολίτες εκείνοι οι οποίοι έχουν ίσως πιο πατριωτικές ανησυχίες θα πρέπει να είναι καλυμμένοι από την πολιτική την οποία άσκησε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 4 χρόνια και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Χτίσαμε πολλές συμμαχίες, ενισχύσαμε την θέση της χώρας γεωπολιτικά. Στο επίπεδο της αμυντικής πολιτικής, εξοπλίσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας με πολύ, θα έλεγα, στοχευμένες και γρήγορες παρεμβάσεις που στην κυριολεξία άλλαξαν την ισορροπία με την Τουρκία, ειδικά στον αέρα. Στο επίπεδο της μεταναστευτικής πολιτικής, ναι, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας και το πετύχαμε αυτό, γιατί μειώσαμε σημαντικά τις ροές, ενώ ταυτόχρονα δείξαμε και όλη την ευαισθησία που χρειάζεται να σώσουμε ζωές στη θάλασσα, να ασχοληθούμε με τους πιο, με τα μεγάλα θύματα του προσφυγικού, τα ανήλικα, τα ασυνόδευτα παιδιά. Εμείς λύσαμε το θέμα αυτό. Δεν το έλυσε ο δήθεν ευαίσθητος και προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πολύ αυξημένες, γιατί όλοι πιστεύω ότι είμαστε πατριώτες, να το τονίσω αυτό. Κανείς δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης από τον άλλο. Πιστεύω ότι από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να καλύπτονται. Από εκεί πέρα υπήρξε, νομίζω, και μια συνειδητή προσπάθεια καπήλευσης του θρησκευτικού συναισθήματος. Πολύ υπόγεια έγινε αυτό. Νομίζω ότι αντιλήφθησαν και οι πολίτες ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να υπάρχουν κόμματα τα οποία να λένε ότι αυτά εκφράζουν μόνο την Ορθοδοξία και ότι όποιος δεν τα ψηφίζει είναι λιγότερο πιστός ή λιγότερο Ορθόδοξος από κάποιον άλλον. Αυτό μπορεί να έγινε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά τώρα έχουμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Άρα δεν εκτιμώ ότι, ειδικά και μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ότι υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή για μια άνοδος, θα έλεγα, για μια άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα μας. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο λέτε, μετακίνηση στο κέντρο. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες. Με την έννοια ότι θεωρώ τον εαυτό μου έναν προοδευτικό, μεταρρυθμιστή, φιλελεύθερο πολιτικό, με έντονες, θα έλεγα, πατριωτικές ευαισθησίες, όπως πρέπει να έχει οποιοδήποτε. Το τονίζω αυτό. Αλλά μια πολιτική η οποία λύνει, ας πούμε, το πρόβλημα το οποίο το είχατε αναδείξει τόσες φορές εσείς. Είναι κεντρό, δεξιό ή αριστερό το να απονέμονται στα ξινόρτσου? Είναι κεντρό, δεξιό ή αριστερό να μην ταλαιπωρεί το πολίτη στην ουρά, στα ΚΕΠ και να μπορεί να έχει ένα ψηφιακό εργαλείο για να μπορέσει να επικοινωνεί με το κράτος και να γλιτώνει ώρες ταλαιπωρίας? Είναι κεντρό, δεξιό ή αριστερό το να μπορούμε να τρέχουμε, ας πούμε, προγράμματα πρόληψης για τις γυναίκες, για τον καρκίνο του μαστού? Και πάρα ακόμα να έχουμε ένα ασθενοφόρο την ώρα που το χρειαζόμαστε. Και πάρα πολλά άλλα έχουν τελικά να κάνουν με την αποτελεσματικότητα της εξουσίας. Και αυτό είναι το μέτρο. Ναι, πιστεύω σε ένα κράτος το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό και το οποίο πρέπει να παρεμβαίνει, να διορθώνει τις ατέλειες και τις αδυναμίες της αγοράς, αλλά το οποίο πρέπει να δίνει και χώρο στην ιδιωτική οικονομία να αναπτύσσεται. Αυτή είναι η αντίληψή μου για το ρόλο του κράτους, το οποίο απέχει πάρα πολύ, ξέρετε, από τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της δεκαετίας του 80, που ήθελαν το κράτος ουσιαστικά απών και την αγορά να τα ρυθμίζει όλα. Και απέδειξε η πρόσφατη κρίση ότι η αγορά δεν μπορεί να τα ρυθμίσει όλα. Όταν εκτινάχτηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου, ήμουν ο πρώτος στην Ευρώπη που μίλησα για την ανάγκη επιβολής πλαφών. Και αργήσαμε 8 μήνες. Και μας τύχησε 7 δις αυτή η ιστορία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Αυτό πετύχαμε. Το πετύχαμε τελικά. Και οι τιμές αποκλιμακώθηκαν. Αλλά με μεγάλη καθυστέρηση. Και με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Ναι. Αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι που ήθελα να θέσω. Το τελευταίο μου ερώτημα. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την πολιτική των υψηλών επιτοκίων, του υψηλού πληθωρισμού. Ακούμε όλη την κριτική ότι είναι λάθος το φάρμακο που δίνεται. Δηλαδή, έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων, είχαμε και μία τώρα. Και ο πληθωρισμός να μένει και να παραμένει στα ύψη. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είναι επίμονος, ειδικά στα τρόφιμα, και είναι πρόβλημα. Είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίζω. Θεωρώ ότι έχουμε δει τα χειρότερα, αλλά το πρόβλημα δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Το πρόβλημα του πληθωρισμού. Οι αυξήσεις των επιτοκίων, όπως ξέρετε, δεν καθορίζονται από εμάς, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Έχουν επιπτώσεις στους καταναλωτές, στους δανειολήπτες, βέβαια. Αποδείχθηκε πάντως μη αποτελεσματικό μέτρο, κρίνοντας από την πορεία. Αυτό πρέπει να το δούμε, αλλά σας λέω, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε. Πάντα όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, οι τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα κάνει και η Τουρκία σήμερα, η οποία ακολούθησε με τελείως διαφορετική πολιτική. Θα έλεγα με καταστροφικά αποτελέσματα για την τουρκική. Και να δούμε και το ύψος, γιατί ακούμε για θηριώδη. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και εγώ δεν το ξέρω. Είναι από τα σημαντικά σημεία της ειδησιογραφίας της μέρας. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Ακούμε και για αύξηση κάποια λέει. Όταν εμείς κάναμε μια παρέμβαση και δώσαμε ένα εργαλείο σε ευάλωτα νοικοκυριά να μπορέσουν να επιδοτήσουν ένα μέρος της αύξησης του επιτοκίου, δεν ανταποκρίθηκαν τόσοι δανειολήπτες, διάβαζα σήμερα σε μια εφημερίδα, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να μην ήθελαν να αποκαλύψουν τις πραγματικές τους καταθέσεις. Άρα εμείς θέλουμε να στεκόμαστε πάντα δίπλα. Δεχτήκατε και μια κριτική ότι πάντα οι περίμετροι σε τέτοια μέτρα είναι αρκετά περιορισμένοι. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ατελείωτες δυνατότητες. Όμως η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να έρθει μόνο μέσα από ένα Market Pass. Το Market Pass δεν είναι αμεληταίο. 600 εκατομμύρια μας τύχησε το προηγούμενο και οι πολίτες το πήραν και καλά έκαναν και το πήραν και μπορεί να υπάρξει και δεύτερο. Όμως η λύση δεν είναι ένα επίδομα. Ούτε οι πολίτες θέλουν να ζουν με επιδόματα. Η λύση είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα της πολιτικής αύξησης. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε την τελευταία αύξηση επιτοκίου? Δεν το ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει προεξοφληθεί τουλάχιστον μία ακόμα. Εκτιμώ ότι φτάνουμε στο τέλος αυτού του κύκλου. Και εκτιμώ ότι δεν θα χρειαστεί τελικά, αν βλέποντας την πορεία και του πληθωρισμού στην Ελλάδα, είναι καλύτερη, επιμένει, αλλά είναι καλύτερη από τον πληθωρισμό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η λύση όμως, τελικά μπορεί να είναι μόνο. Απ' τη μία, η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων και βέβαια και η καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Πιστεύω ότι και εκεί η ίδια η αγορά πολλές φορές μπορεί να μας δώσει καινοτομίες, όπως παραδείγματος χάρη το να πουλάει απευθείας ένας παραγωγός σε ένα τελικό έμπορο λιανικής και να παρακάμπτονται οι μεσάζοντες. Ήμουν νέος και γέρασα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, τώρα όμως βλέπετε ότι υπάρχουν εταιρείες και τεχνολογία η οποία μας επιτρέπει ίσως αυτά να αρχίσουν να γίνονται. Μαγική λύση δεν υπάρχει. Και όπως σας είπα, η μόνιμη λύση στο πρόβλημα είναι η βελτίωση των μισθών, η μείωση των φόρων και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ότι δεν θα έχετε ισχυρή αντιπολίτευση σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη ή μήπως δεν σας βοηθήσει όσο θα έπρεπε, γιατί θα λείπει η κριτική? Σας βλέπω ότι προεξοφλείται το εκλογικό. Κύριε Πρόεδρε, δεν προεξοφλώ τίποτα. Διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και έχω στο μυαλό μου, και επειδή με ρωτάτε και αντιστρέφουμε τους ρόλους, να σας το πω. Είμαι από εκείνους που αισθάνονται ότι δεν θα δούμε πολύ μεγάλες διαφορές από την πρώτη κάλπη. Πριν ένα μήνα ψηφίσαμε. Εμείς οι πολίτες. Άρα αυτό το οποίο λέτε είναι πάντα καλό, να υπάρχει μια τεκμηριωμένη και θα έλεγα δίκαιη ως προς την κριτική της αντιπολίτευσης. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Και πιστεύω ότι έλεγα προεκλογικά ότι πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια κακή κυβέρνηση και μια χειρότερη αντιπολίτευση. Γιατί το έλεγα αυτό? Γιατί τα παρουσίαζε όλα μαύρα, διότι θεωρούσε ότι για τα πάντα φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν υπήρχε πρόβλημα στον κόσμο, δηλαδή και για το, φαντάζομαι, απορώ πως δεν είπαν ότι φταίω και για το βαθυσκάφος το οποίο χάθηκε στον Ατλαντικό. Για τα πάντα έφταιγε ο Μητσοτάκης και παρουσίαζαν την εικόνα μιας χώρας η οποία δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα των πολιτών. Προσθέστε στο μείγμα τοξικότητα, χυδαιότητα, fake news, προσωπικές επιθέσεις σε μένα, στην οικογένειά μου. Το κοκτέιλ αυτό οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στο 20%. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια μαθήματα θα πάρουν. Δεν φαίνεται να τα έχουν πάρει στην ενδιάμεση προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση αφορά την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνο για να ανασηκωθεί. Αυτό όμως, μιας και με ρωτάτε, μας υποχρεώνει εμείς να είμαστε και οι αντιπολίτες του εαυτού μας. Τι σημαίνει αυτό? Επικίνδυνο. Ναι, αλλά δεν καθορίζω εγώ τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Σημαίνει ότι πρέπει. Όταν γίνεσαι κριτής και κρινόμενος, σημαίνει. Μα δεν είναι. Καταρχάς, έχετε πολύ γκρίζα ζώνη. Ευτυχώς έχουμε ένα τοπίο μέσων που η δουλειά σας είναι να κρατάτε την κυβέρνηση πάντα σε εγρήγορση και να ασκείτε κριτική. Αλλά το δικό μας χρέος είναι κυρίως να μην κλειστούμε σε ένα γυάλινο πύργο εφησυχασμού και αυταρέσκειας. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Βαγκελάτο, να το επιτρέψω αυτό. Ούτε στον εαυτό μου, ούτε στους στενούς μου συνεργάτες στο Μαξίμου, ούτε στους υπουργούς. Όσο μεγαλύτερη
είναι η εντολή που θα πάρουμε. Εφόσον τα πράγματα έρθουν όπως εκτιμώ ότι μπορούν να έρθουν, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη, τόσο πιο στέρεα πρέπει να πατάμε στο έδαφος, τόσο πιο πολύ πρέπει να ακούμε την κοινωνία, τόσο πιο πολύ πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι αυστηροί με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, γιατί δεν θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Και λάθη θα γίνουν και πολιτικές μπορεί να εφαρμόσουν που δεν θα δουλεύουν. Δεν πρέπει να είμαστε ποτέ πεισματάριδες στην πολιτική. Πρέπει να βλέπουμε εάν αυτά τα οποία κάνουμε πραγματικά αποδίδουν. Αλλά από εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό της αντιπολίτευσης και να ευχηθώ μόνο γρήγορα να βρει το δρόμο της, γιατί πράγματι σε μια δημοκρατία χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Όχι σαν την αντιπολίτευση, τονίζω, που είχαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει και την τελευταία μας συνέντευξη. Στις προηγούμενες εκλογές. Μαζί, οπότε εύχομαι. Ήταν 19 Μαΐου. Ναι, οπότε εύχομαι να είστε γουρλείς και να έχουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα με αυτό που είχαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το σχολιάσετε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ πολύ.